Το μέλλον του πλανήτη και το μέλλον της χώρας μπορεί να είναι στον αέρα, μπορεί να είναι στην αεροπλοεία. Είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο Μέγας Αλεξάνδρος της Χρυσούπολης για να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το λόγο επιλογής του αεροδρομίου Μέγας Αλεξάνδρος της Χρυσούπολης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του με τον καθηγητή αεροναυπηγικής στο Κάρντιφ της Ουαλίας, Ηλία Λάπα. Η περίπτωση του Ηλία Λάπα δεν είναι σίγουρα συνηθισμένη, δεν είναι ο συνήθις προσκεκλημένος στην εκπομπή επί της ουσίας. Ο Ηλίας Λάπας κάνει κάτι που δεν είναι του σειρμού. Δηλαδή, είναι Έλληνας ο οποίος υπηρέτησε την πολεμική αεροπορία επί 14 χρόνια. Το 2014 παραιτήθηκε, σπρωγμένος και από την κρίση, από όλο αυτό το αδιέξοδο που περνάμε σε τούτη τη χώρα. Αποφάσισε να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να βρει εργασία ως καθηγητής σε τμήμα αεροναυπηγικής στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ της Ουαλίας. Με αυτή του την ιδιότητα, πέρυσι έφερε στην Καβάλα, εδώ στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος στην Εγνατία Aviation, φοιτητές του, προκειμένου να κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση, κάτι που επανέλαβε και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Γιατί αυτό? Γιατί είναι οι καιρικές συνθήκες που είναι ιδανικές στην Ελλάδα και κάθε άλλο παρά ιδανικές είναι στη Βρετανία. Χαίρετε κύριε Λάπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκθέσουμε το τι κάνουμε εδώ πέρα. Κύριε Λάπα, καταρχάς, πώς προέκυψε η Καβάλα? Εσείς δεν είστε από Καβάλα, είστε από Λάρισα. Είμαι από Λάρισα. Είστε από Λάρισα και βρεθήκατε στο Κάρντιφ της Ουαλίας. Καταρχάς, πώς πήρατε την απόφαση να πάτε και να διδάσκεται πλέον αεροναυπηγική στην Ουαλία? Δεν ήταν κάτι μακριά από το αντικείμενό μου και είχα και κάποια προηγούμενη προϋπηρεσία διδάσκοντας. Έχω διδάξει και στο ΟΤΕΙ Χαλκίδα σαν ορομίσιο συνεργάτης όταν δούλευα για την πολεμική αεροπορία. Ήταν κάτι που μου άρεσε και τελικά προέκυψε και σαν επαγγελματική διέξοδος όταν βρήκα αυτή τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο. Πρώτα βρήκατε τη δουλειά και μετά παραιτηθήκατε ή όλα μαζί έγιναν? Ναι, βρήκα τη δουλειά. Είχα κάποιο συμβόλαιο, προσφέρανε άνθρωποι κάποιο συμβόλαιο μετά τη συνέντευξη και μετά ξεκίνησε διαδικασίες παραίτησης, εξόδου. Κλείσατε το κεφάλαιο Ελλάδα και ανοίξατε ένα κεφάλαιο στην Αλήθεια. Αλήθεια, πώς είναι εκεί? Εκεί είναι... Ποιες οι διαφορές καταρχάς το εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ζήσατε εδώ, όχι ως κατά κύριο επάγγελμα καθηγητής, αλλά ως ορομίστος του Χαλκίδας. Ποιες είναι οι διαφορές? Οι διαφορές πιστεύω ότι εστιάζονται στον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια είναι οργανωμένα και εξοπλισμένα. Φαίνεται ξεκάθαρα εκεί ότι τα πανεπιστήμια, επειδή έχουν αρκετές προσόδους, σε εμάς παραδείγματος χάρη, έχουν μόνο την επιχορήγηση στην κρατική και ό,τι μπορεί να κάνει το κάθε τμήμα για να προσελκύσει κυρίως ερευνητικά προγράμματα που έρχονται από το εξωτερικό. Εκεί είναι μια, θα λέγαμε, και εκεί το λένε, είναι μια βιομηχανία από μόνη της με πάρα πολλά πανεπιστήμια που δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες εργασίας σε πάρα πολύ κόσμο. Και σίγουρα είναι κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή είναι πάρα πολύ περήφανη και είναι ένας τομέας που τον προωθούν και τον υποστηρίζουν πάρα πολύ. Οπότε τα πανεπιστήμια εκεί πέρα είναι αρκετά πιο οργανωμένα, αρκετά πιο δραστήρια, θα έλεγα, και πιο απαιτητικά. Εμπλέκονται με πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα, εμπλέκονται με
με πολύ μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Κύριε Λάβα, φαντάζομαι μπήκατε στη διαδικασία στον πειρασμό να σκεφτείτε πώς θα γινόταν τα καλά από εκεί να τα πάρουμε εμείς εδώ πέρα. Αλήθεια, θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα στον τομέα της εκπαίδευσης καταρχάς. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Απλά εγώ πιστεύω ότι θα κάνουμε κάποια άλματα προς τα μπρος μόνο αν αφήσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια να λειτουργήσουν στη χώρα. Για μένα είναι πάρα πολύ, πάντα μου φαινόταν πάρα πολύ οξύμορο το να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ακόμα και σε συνταγματικό επίπεδο. Να υπάρχει ένα σύνταγμα το οποίο να απαγορεύει. Γιατί η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, γιατί να μην είναι άραγε. Δεν πιστεύω ότι κανείς θεωρεί ότι με την έλευση κάποιων ιδιωτικών πανεπιστημίων θα σταματήσουν να λειτουργούν τα δημόσια. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικά. Αυτό έχει αποδειχθεί και σε όλες τις χώρες στις οποίες υπήρξε αυτή η μετάβαση. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να υπάρχει απαγόρευση. Ξέρω ότι όταν το κράτος μπορεί να ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας και να είναι αρκετά αυστηρό αναφορικά με την ποιότητα που μπορεί κάθε ίδρυμα να παρέξει, ότι θα ανοιχτούν πάρα πολλές ευκαιρίες και για μας το μεγάλο στοίχημα θα είναι να προσελκύσουμε προφανώς ξένους φοιτητές. Κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, με το να κάνουμε πολύ απλά, να παρέξουμε ακόμα και στη δημόσια πανεπιστήμια προγράμματα στα αγγλικά. Εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Αγγλόφωνα προγράμματα. Ναι, ξέρετε, πράγμα, ναι. Έγιναν κατά καιρούς προσπάθειες. Να, εδώ δηλαδή, σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την ελληνική γωνιά, στην οποία δραστηριοποιούμαστε και μιλάμε, και από το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης και από το ΤΕΙ Καβάλας να δημιουργηθούν αγγλόφωνα τμήματα για να προσελκύσουν ξένους φοιτητές, αλλά τούτο δεν πέρασε. Δεν κόπηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Βλέπετε. Μάλιστα, υπάρχει και το οξύμορο να χρειάζεται πρώτα να εγκριθεί, να περάσει, να πάρει την πιστοποίηση του ΔΟΑΤΑ το πτυχίο του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή στην Ελλάδα και μετά να μπορεί να γίνει δεκτός. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή. Βλέπετε ότι σαν χώρα, δυστυχώς, έχουμε αρκετές αγκυλώσεις. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία ιδιαίτερα με εμάς, ενώντας τη νέα γενιά που σίγουρα ταξιδεύει περισσότερο, έχει περισσότερες προσλαμβάνωσες από εξωτερικό. Φανταστείτε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων φοιτητών έχει μετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus. Οπότε είχαν την ευκαιρία. Έχει παραστάσεις. Ναι, είχαν την ευκαιρία να πάνε και να δουν πραγματικά πώς δουλεύουν αυτά τα πανεπιστήμια και τι κάνουν οι άλλοι. Βέβαια, ένας φοιτητής δεν έχει τη δύναμη επιστρέφοντας από ένα Erasmus να επηρεάσει τόσο πολύ μια κατάσταση σε ένα πανεπιστήμιο ώστε το πανεπιστήμιο να προσαρμοστεί. Αλλά βέβαια γι' αυτό και για μένα ένας φορέας αλλαγής που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί εσωτερικά είναι το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό. Συνάδελφοι των ελληνικών πανεπιστημίων που πρέπει να απαιτήσουν κάποια. Και πάμε τώρα στο ποιο καλό άνεμο σας έφερε εδώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Προφανώς η δεύτερη συνεχόμενη ήταν συνέπεια της επιτυχίας της πρώτης. Ναι, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Εγνατία Aviation. Εμείς ξέραμε ότι είχαμε δει και πιστεύουμε ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Ήταν ο βασικός λόγος που με έκανε να ψάχνω να βρω εναλλακτικές χώρες για να κάνουμε τις δοκιμαστικές μας πτήσεις. Τελικά πέρυσι συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά με την Εγνατία Aviation. Ήρθαμε εδώ. Πώς, απλά γυρίσετε την υδρόγειο ή βρήκατε στο χάρτη και είπατε ας πάω καβάλα. Ξεκίνησα αρχικά να επικοινωνώ με κάποιες εταιρείες στην Αθήνα, γιατί τότε είχαμε ένα λίγο διαφορετικό πλάνο. Θέλαμε να εμπλέξουμε κάποιο δικό μας συνεργάτη που θα ερχόταν από τη Βρετανία να πετάξει αυτός εδώ. Κάτι το οποίο τελικά δεν κατέστη δυνατό. Αλλά τελικά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί η Εγνατία Aviation έχει ένας από τους εργαζομένους τους, είναι ένας πρώην ακαδημαϊκός που έκανε αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση που κάνουμε κι εμείς, είναι ο Professor Chris Beans, και ήξερε απόλυτα το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο για να εξετάσουμε τη δυναμική συμπροφορά του αεροπλάνου, κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται σαν ένα τέλος πάντων, σαν βασική ύλη όταν κάποιος θα πάει να μάθει να χειρίζεται ένα αεροσκάφος. Είναι λίγο πιο, είναι διαφορετικό και λίγο πιο εξελιγμένο αντικείμενο, το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο τους
μηχανικούς δοκιμών, θα έλεγα, και αεροναυτικούς. Το κίνητρο ήταν οι καιρικές συνθήκες. Αλλά οι καιρικές συνθήκες ήταν αυτές που ξέραμε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια χώρα της Νότιας Ευρώπης, γιατί σε εμάς, ιδιαίτερα πρόπερση που κάναμε αυτή την άσκηση αντίστοιχα και με πολύ μικρότερο αριθμό φοιτητών στη Μεγάλη Βρετανία, σε ένα αεροδρόμιο βόρεια του Bristol, ήταν αδύνατο πρακτικά να την οργανώσουμε έτσι όπως θέλαμε. Μας πήρε πολύ περισσότερο κόστος, χρόνο, έβγαλε και εμένα πάρα πολύ έξω από το πρόγραμμά μου, γιατί προφανώς έχω ταυτόχρονα να κάνω και πολλά πράγματα στο Πανεπιστήμιο. Και ήταν δεδομένο. Για να το πούμε σχηματικά, για μια δουλειά που εδώ χρειάζονται 2 εβδομάδες, εκεί πόσο μπορεί να πάρει? Εκεί χρειαστήκαμε πρόπερση, που βέβαια ήταν και μια αρκετά βροχερή περίοδος στη Μεγάλη Βρετανία και ακόμα και στην Ουαλία. Καταγράφηκε ρεκόρ βροχόπτης όλων των εποχών. Είχα και αυτή την τύχη. Και τελικά πόσο σας πήρε? Την στιγμή, 6 μήνες. 6 μήνες. 6 μήνες για να βρούμε 25 ώρες πτήσης για 25 φοιτητές για να εκτελέσουν αυτή την... Ενώ εδώ 2 εβδομάδες. Αλήθεια, αυτό δεν δείχνει ενδεχομένως και μια κατεύθυνση την οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε? Θα μπορούσαμε και σε αυτό το τομέα να προσελκύσουμε πολλούς υποψήφιους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, σωστά? Είναι ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αν δει κανείς τους αριθμούς και τις προβλέψεις που έχει κάνει και η Airbus και η Boeing για τον μελλοντικό αριθμό αρχικά των χειριστών που θα απαιτηθούν και κατά δεύτερο λόγο και των τεχνικών και των αεροναυτικών που θα χρειαστούν τα επόμενα 20 χρόνια, οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Γιατί η ανθρωπότητα θα χρειαστεί τα επόμενα 20 χρόνια να κατασκευαστούν 40.000 καινούργια επιπλέον αεροσκάφη, για να καλυφθούν ανάγκες μεταφορών περισσότερο στην Ανατολική Ασία, αλλά και βέβαια και σε όλο τον κόσμο, γιατί τα αεροσκάφη προφανώς αντικαθίστανται όταν λήξουν τα χρονικά όρια της επιχειρησιακής αξιοποίησης. Δηλαδή το μέλλον μας θα είναι και υπτάμενο σε μεγάλο βαθμό. Μπαίνουμε σε έναν υπτάμενο κόσμο. Είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι σίγουρα το γραμμικό σενάριο, αυτό στο οποίο οι δύο μεγάλες εταιρείες συμφωνούν. Ότι αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει είναι ότι επειδή υπάρχουν πολλές περιοχές ανά τον κόσμο που, όσο και αν σας φαίνεται αυτό αστείο, με δεδομένο ότι ζούμε αυτή τόσο μεγάλη κρίση, η χώρα μας ακόμα είναι κοντά στις 35-40 πιο πλούσιες χώρες στο κατά κεφάλαιο ένα ΕΠ. Αν δείτε τη λίστα με τα κράτη που έπονται και αν δείτε ότι πολλά από αυτά τα κράτη δεν έχουν τόσο αναπτυγμένες αερομεταφορές, αλλά αναπτύσσονται και αυξάνουν το ΑΕΠ, οπότε ο κόσμος θα μπορεί να κάνει περισσότερες αερομεταφορές και τα αεροσκάφη να μπαίνουν πολύ περισσότερο στην καθημερινότητά τους, χώρες σαν την Ινδία και σαν την Κίνα και στην ευρύτερη περιοχή της Ινδονησίας. Αυτά θα δημιουργήσουν μια έκρηξη αερομεταφορών και θα απαιτήσουν τα μισά από αυτά τα 40.000 καινούργια αεροσκάφη να επιχειρούν εκεί και να απολυθούν εκεί. Ήδη έχετε δει κάποιες τεράστιες παραγγελίες που κάνουν αυτές οι χώρες. Πρακτικά, όσον αφορά την καθημερινότητά μας, θεωρείτε με την επαφή που έχετε με αυτό το χώρο και με τα σενάρια των δεκαετιών που έπονται, κοντεύει ο καιρός που θα παίρνω εγώ την προσωπική μου πτυτική συσκευή και θα πηγαίνω δεξιά και αριστερά, το προσωπικό μου drone ή το υπτάμενο αυτοκίνητο? Υπτάμενο αυτοκίνητο υπάρχει, το ξέρετε. Υπάρχει και έχει φτιαχτεί κιόλας, και αυτό είναι κάτι που εμάς στην Ελλάδα πρέπει να μας δώσει κάποιο παράδειγμα. Θα έρθουμε και σε ένα άλλο παράδειγμα μετά από λίγο για τη Ρουμανία. Αλλά σκεφτείτε το πρόβλημα. Δεν μπορώ όμως να σκεφτώ τις συνέπειες των αυτοκινητιστικών συγκρούσεων στον αέρα, έτσι. Να πω λιγάκι τη χώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο υπτάμενο αυτοκίνητο υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει φτιαχτεί στη Σλοβακία. Στη Σλοβακία. Οι Σλοβάκοι έχουν εταιρεία αυτή τη στιγμή. Ούτε στην Αμερική, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Οι Σλοβάκοι είχαν πάντα μια. Λόγω της, όταν από τον καιρό της Τσεχοσλοβακίας, που ήταν μαζί με τη Τσεχοσλοβακία, είχαν αρκετό capability σε αυτοκινητοβιομηχανία.
η Skoda ήταν εκεί και πάρα πολλές άλλες εταιρείες. Τώρα είναι Volkswagen εκεί και πάρα πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες. Οπότε είχαν ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν στο χώρο. Και αν θα δείτε, είναι πάρα πολύ εξαγώγημο και ένας πολύ δυνατός κλάδος εκεί της βιομηχανίας τους. Υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι εκεί που τα συνδυάσαν και τα δύο. Και φτιάξανε, μπορείτε να το δείτε. Υπάρχει μια εταιρεία που είναι startup και γίνεται βέβαια, μεγαλώνει πάρα πολύ. Που έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο ξεπαρκάρεις και φεύγεις από τον γκαράζ και με το πάτημα ενός κουμπιού διαμορφώνεται σαν αεροσκάφος και πετάει. Οι Σλοβάκοι λοιπόν κατάφεραν και φτιάξαν το υπτάμενο αυτοκίνητο. Και ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που δείχνει το πώς η χώρα βρίσκεται σε μια δράνη και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που υπάρχουν, είναι το παράδειγμα της Ρουμανίας, οι οποίοι κατάφεραν, όλοι γνωρίζουμε και το παρελθόν τους και τις δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει σαν χώρα, αλλά πλέον φαίνεται ότι τα έχουν αφήσει όλα αυτά πίσω και πλέον είναι σε θέση, αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν, υπάρχει γραμμή παραγωγής στη Ρουμανία, της Airbus, στην οποία κατασκευάζουν υπερσύγχρονα τελευταίας γενιάς ελικόπτερα. Και εγώ πάντα απορώ πραγματικά γιατί δεν είναι κάτι που μας αφήνει αδιάφορους να εμπλακούμε. Το υπτάμενο αυτοκίνητο θα είναι κάτι σαν drone, κύριε Λάπα, πώς το βλέπετε? Το υπτάμενο αυτοκίνητο, όπως έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή, είναι απλά δίνει την ευελιξία να είναι αυτοκίνητο και να χειρίζεται από κάποιον που θα έχει αντίστοιχο πτυχίο χειριστή. Οπότε προς το παρόν είναι μια πολύ ωραία μίξη αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων, αλλά σίγουρα σε κάποιο επόμενο στάδιο, αναφορικά και με το μέγεθός του, θα να υποθέσουμε ότι αυτό το μέλλον για το οποίο μιλάμε και τώρα όσον αφορά τουλάχιστον τους ρυθμούς της καθημερινότητας είναι μακρινό, μπορεί να έρθει πολύ σύντομα στην καθημερινότητά μας τον καιρό της ταχύτητας, έτσι. Είναι απλά θέμα του... Δηλαδή μπορεί σε 5-10 χρόνια να πετάμε γενικώς, ναι. Να πετάει η ομάδα. Ναι. Είναι θέμα το πώς αυτές οι προβλέψεις, πώς θα πάρουν προτεραιότητα κάποιες από αυτές τις ενέργειες. Γιατί και αυτός ο κύριος που έχει το επτάμενο αυτοκίνητο θέλει αυτή τη στιγμή να φτιάξει, είναι μια πολύ μικρή εταιρεία, μια startup, πρέπει να γίνει αρκετά μεγάλη. Αν θα δείτε το αντίστοιχο που γίνεται. Να υιοθετήσει το κόνσεπτ μια μεγάλη βιομηχανία και να. Βλέπετε ήδη και με την Tesla Motors που πάνε σε full ηλεκτρικά αυτοκίνητα, απόλυτα καθοδηγούμενα με GPS. Που εκεί ξέρει ο Elon Musk ότι έχει την τεχνολογία, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να έχει το capacity να φτιάξει τόσα πολλά αυτοκίνητα να παράξει τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει να γίνει mainstream. Το να έχουμε ένα αυτοκίνητο που μας πηγαίνει στον προορισμό του από μόνο του και κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και με τα αεροσκάφη. Απλά με τα αεροσκάφη υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο πριν. Το οποίο... ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον αέρα. Αυτό σίγουρα. Τα σχέδια πτήσης. Ναι, ήδη εμείς στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς έχουμε... προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κοινά ελεγχόμενο ουρανό, το Single European Sky, το οποίο είναι τεράστιο project και αυτό και σίγουρα θα μας φέρει λίγο πιο πίσω, αναφορικά με το πόσο γρήγορα μπορούν να σωματωθούν τα μη επανδρομένα γενικά επιβατικά οχήματα του μέλλοντος. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Και εγώ θα έδινα μια μεγαλύτερη προτεραιότητα στο γραμμικό σενάριο, γιατί αυτό που αναφέρουμε προηγουμένως, γιατί είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν δύο μεγάλες εταιρείες που κατασκευάζουν αεροσκάφη και σίγουρα έχουν. Θα πυκνώσουν πολύ εναέριες μεταφορές με χειριστές. Αλλά σίγουρα το μέλλον θα μας φέρει σε ένα χώρο, στον οποίο αφού θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα της αντίληψης και του φόβου που θα υπάρχει στους κοινούς ανθρώπους σαν και εμάς, να πετάξουν στην αεροσκάφος επιβατικό, γνωρίζοντας ότι δεν καθοδηγείται από να χειριστεί απλά από κάποιο δορυφόρο ή από πολλαπλούς σταθμούς εδάφους. Όταν το ξεπεράσουμε και αυτό, θα έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος και όταν αποδειχτεί ότι θα είναι πολύ πιο ασφαλές να πετάμε σε ένα αεροσκάφος που δεν θα χειριστεί από το να πετάμε σε αεροσκάφος που θα χειριστεί, θα ανοίξει ο δρόμος για να περάσει και αυτό στην καθημερινότητά μας. Αλλά εγώ το θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο μακρινό σενάριο. Κύριε Λάπα, το μέλλον προδιαγράφεται υπτάμενο, όπως είπαμε, σε μεγάλο βαθμό. Αλήθεια, ποιες είναι οι ευκαιρίες εκεί έξω που μπορεί να δράξει αυτή η χώρα και να αναπτυχθεί σε αυτό το τομέα? Όπως προείπαμε, για μένα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει τεράστια ευκαιρία η χώρα να βάλει σαν στόχο να εκπαιδεύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χειριστών που θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτά τα 40.000 καινούργια αεροσκάφη θα απαιτήσουν 600.000 επιπλέον χειριστές
που θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Οπότε και η Εγνατία Αβιέσιον γι' αυτό το σκοπό δουλεύει και είναι κάτι που εμείς το ξέρουμε του χώρου, αλλά σίγουρα έχουμε όλες τις βασικές προϋποθέσεις για να το κάνουμε. Αυτό που δεν έχουμε είναι κάποιο πλάνο και γενικά κάποια συναντήληψη σε πολλαπλά επίπεδα. Που ξεκινάνε από πάρα πολύ χαμηλά στο επίπεδο των επιχειρήσεων, εταιρείες δηλαδή που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα και πηγαίνουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο στην όποια υποστήριξη μπορούν να κάνουν τραπεζικοί φορείς, η πολιτεία γενικά και οι δημόσιοι φορείς που μπορούν να παραχωρήσουν και κάποιους χώρους υφιστάμενους, μικρά αεροδρόμια που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται από κάποιες είτε μικρές αερολέσεις ή ανήκουν σε κάποιους δήμους, χώρους που έχουν... Φαντάζομαι εκτός των άλλων υπάρχει και ενδιαφέρον εδώ και προς τον τουρισμό μεριά. Σίγουρα, γιατί τον έχει κάποιος ένα απλό, το απλό πτυχίο, το αρχικό που χρειάζεται για να πετάξει, είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, σαν χόμπι. Οπότε αυτό δίνει μια πολύ καλή προτεραιότητα στην Ελλάδα για να προσελκύσει κόσμο και να εκπαιδευτεί, αλλά και να έρχεται εδώ να πετάει. Γιατί είναι πολύ πιο ευνοϊκές και τέτοιες συνθήκες και για να πει πάνω... Ή σκέφτομαι τώρα εγώ το παλιό αεροστρατιωτικό αεροδρόμιο στη Θάσο ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή βάση για την προσέλκυση τουριστών, υποψηφίων τουριστών που θέλουν να πετάνε. Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτοί είναι και πελάτες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, έτσι δεν σίγουρα, είναι. Σίγουρα. Και κατά ένα επόμενο, για μένα μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην οποία θα πρέπει η χώρα να δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση είναι τα υδροπλάνα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είχε με τα υδροπλάνα, τι γίνεται. Ξεκινάνε. Ξεκινάνε παρά τις καθυστερήσεις, τις ανακοινώσεις, ξεκινάει η υπόθεση. Είδαμε πολύ μεγάλη χαρά ότι μετά από πάρα πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πάνω από 10 χρόνια. Ξεκινήσαν κάποιες πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στην Κέρκυρα, τις προάλλες. Τα αεροπλάνα θα είναι μια τεράστια πηγή πλούτου για τη χώρα, γιατί θα μπορέσουμε, μια χώρα που έχει 1000 νησιά, θα μπορέσουμε να συνδέσουμε όλη την υπηρετική Ελλάδα με τα νησιά, θα μπορέσουμε να συνδέσουμε και την υπηρετική Ελλάδα μεταξύ της μέσω των λιμνών. Έχουμε πάρα πολλές λίμνες. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μέχρι και να προσφέρουμε πακέτα τουριστικά, να κάνουμε αυτό που λένε και στο εξωτερικό, ένα cross lake tour. Να ξεκινάει κάποιος από την Κερκίνη το πρωί, να πηγαίνει στην Παμβότιδα, να κάθεται εκεί, να πηγαίνει να βλέπει και τα ξωθέατα του Ιωαννίνου. Να πίνει το καφέ του. Να πίνει το καφέ του. Το απογευματάκι, ποια άλλη λίμνη να βάλουμε στην επιστροφή όπως θα έρχεται, να κάνει και μια στάση και στη Βόλβη, οπουδήποτε. Και να πιστεύει στη βάση του και να το προσφέρουμε αυτό και στην συνεργασία με νησιά. Μιλάμε, είναι και κάτι στο οποίο εμάς στην Ελλάδα μας χρειάζεται και σαν κοινωνικό όφελος, σαν μια κοινωνική δραστηριότητα που μπορεί και ο δημόσιος φορέας να εμπλακεί. Γιατί έχουμε τόσο πολλά νησιά που δεν μπορεί το υφιστάμενο σύστημα Search and Rescue που διαθέτει πολεμική αεροπορία και γενικά οι διακομιδές ασθενών να υποστηριχθούν. Έχοντας υδροπλάνα τα οποία θα πετάνε και θα συνδέουν πάρα πολλά νησιά μεταξύ τους και νησιά με την ενδοχώρα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε κάποια κοινωνική χρειά σε όλο το εγχείρημα. Και πάμε στον τομέα της αεροναυπηγικής. Το κυρίως έργο το δικό σας. Πείτε μου, κύριε Λάπα, να είμαι σίγουρος κάθε φορά που επιβαίνω σε αεροπλάνο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αισθάνονται εντελώς ανασφαλείς κινούμενοι με ενάαερια μέσα. Πόσο ασφαλής είναι η μετακίνηση μου με το αεροπλάνο, καταρχάς, έτσι γενικώς. Για μένα είναι πιο ασφαλής από τα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πάρα πολύ ελεγχόμενος, πολύ highly regulated, υπάρχει όλη η πιστοποίηση των μηχανικών, τεχνικών, των υπτάμενων πληρωμάτων όλων είναι πάρα πολύ αυστηρή. Υπάρχουν πάρα πολύ ψηλές προδιαγραφές, πάρα πολύ ψηλές προγραφές στη σχεδίαση, στην πιστοποίηση των αεροσκαφών και βέβαια κίνηση με κανόνες πάρα πολύ αυστηρούς σε 3D χώρο και σίγουρα με πολύ περισσότερο έλεγχο από ότι σε ένα σύστημα, τυπικό σύστημα κίνησης με αυτοκίνητο που υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα. Χρόνο με το χρόνο, τα επίπεδα της ασφάλειας ανεβαίνουν. Ναι,
Ναι. Αν θα δείτε ιστορικά, υπάρχουν μελέτες, δημοσιεύονται, ο ΕΚΑΟ δημοσιεύει κάθε χρόνο τα στατιστικά των ατυχημάτων. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα που ήταν αδιανόητα, σε επίπεδα ασφάλειας πτήσεων που ήταν αδιανόητα πριν από 10-15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Αλλά ακόμα το σύστημα είναι ευάλωτο, για παράδειγμα, σε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έχει αποδειχθεί. Θα υπάρχουν, όταν συζητάμε για τόσο μεγάλη κίνηση, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, είναι πολύ πιο. Όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή πάνω στον αέριο χώρο της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή πετάνε 25.000 αεροσκάφη, το ξέρουμε. Είναι κάτι. 25.000 αεροσκάφη. Ναι, σε διάφορα επίπεδα, σε όλη την. Αυτή τη στιγμή, κάθε στιγμή που μιλάμε. Οπότε για μένα το σύστημα είναι πάρα πολύ ασφαλές. Και είναι σίγουρα πολύ πιο ασφαλές από άλλα συστήματα που δεν μας δημιουργούν τόσο ρίσκο. Τέτοια αίσθηση ρίσκου και τα κάνουμε καθημερινά, όπως είπαμε προηγουμένως για τα αυτοκίνητα. Πείτε μου λίγο τώρα, εδώ οι φοιτητές σας κάνουν την πρακτική τους. Τι κοιτάνε, προφανώς το ζήτημα δεν είναι να μάθουν να πετάνε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Τι προσέχουν, με τι ασχολούνται εδώ? Είναι αεροναυπηγοί, είναι τελειόφοιτοι αεροναυπηγοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σχεδιάσουν τα αεροσκάφη του μέλλοντος. Οπότε αυτό που πρέπει να μάθουν, και τους το μαθαίνουμε με πάρα πολλούς τρόπους στο πανεπιστήμιο, είναι να κάνουν σχεδίαση και να βελτιώνουν τις σχεδιάσεις ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το αεροσκάφος αποδίδει στην πτήση. Οπότε η πτήση που κάνουν τα παιδιά είναι απόλυτα προσανατολισμένη στο να συλλέξουν δεδομένα και να αποφαθούν για τα πτυτικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους και ιδιαίτερα για τη δυναμική του συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν το αεροσκάφος θα πετάει στην ταχύτητα πλεύσης του και θα δεχτεί κάποιο παράξενο απροσδόκητο input, όπως ένα πολύ μεγάλο ισχυρό ρεύμα αέρα, το πώς θα αντιδράσει και πώς αυτό θα διευκολύνει το χειριστή να αντιδράσει, ιδιαίτερα σε πιο μικρά αεροσκάφη, όπως αυτά που πετάμε εμείς εδώ, γιατί σε μεγαλύτερα αεροσκάφη αναλαμβάνουν οι υπολογιστές να το κάνουν. Πάντως είναι φορές που ακόμη και ένας μήνος πουλιών μπορεί να καθιστά ευάλωτο ένα αεροσκάφο. Ναι, όπως είδατε και το περιστατικό που συνέβη στην Αμερική. Αλλά σίγουρα αυτό που γίνεται εδώ και αυτό που ενδιαφέρει τους φοιτητές είναι να μελετήσουν τη δυναμική συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν το αεροσκάφος θα εκτραπεί από την αρχική κατάσταση ισορροπίας, με το χειριστή που δίνει κάποια input στα χειριστήρια, αν τα αφήσει, πώς το αεροσκάφος θα αντιδράσει από μόνο του. Τα ευσταθή αεροσκάφη, τα δυναμικά ευσταθή, όπως και αυτό το αεροσκάφος που πετάμε εδώ, θα επαναφέρουν το αεροσκάφος στην αρχή του κατάσταση ισορροπίας χωρίς κανένα περαιτέρω input. Οπότε αυτό δείχνει και ότι το αεροσκάφος είναι αρκετά ασφαλές για την αποστολή που σχεδιάστηκε. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά αξιομειώνουν μια κατάσταση στην οποία το αεροσκάφος έχει μόλις βγει έξω από τη γραμμή παραγωγής, δεν το έχει πετάξει κανείς, δεν έχουμε κανένα δεδομένο πέραν από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει στο έδαφος και σε κάποιο μοντέλο που έχουμε στήσει στον εξομοιωτή. Και φοιτητές, οι μηχανικοί δοκιμών και οι πιλότοι δοκιμών αναλαμβάνουν να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία στον αέρα για να φτιάξουν όλα τα εγχειρίδια πτήσης, να φτιάξουν όλα τα. Και αντιλαμβάνουμε ότι διαρκώς αποδυναμώνεται ο ρόλος και η σημασία του ρόλου του πιλότου, έτσι. Έχετε δει τις μη επανδρομένες πλατφόρμες που έχουν ξεκινήσει σαν στρατιωτικές εφαρμογές, γιατί προφανώς επιχειρούν σε περιοχές με πάρα πολύ αυξημένο ρίσκο. Η τάση που αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή και είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο, είναι να φτιάξουμε πλατφόρμες χωρίς χειριστή, αρχικά σε αεροσκάφη που απλά θα μεταφέρουν φορτία, που δεν θα υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές, και σε ένα επόμενο στάδιο, όπως είπαμε προηγουμένως, να μεταβούμε πλήρως σε αεροσκάφη που δεν θα έχουν καθόλου χειριστές. Είπαμε ότι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των υδροπλάνων μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το λιμάνι της Καβάλας, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Καβάλας μπορεί κάλλιστα να γίνει μια πίστα για υδροπλάνα και υπάρχει μέσα στο σχεδιασμό. Ποια είναι τα περιθώρια ανάπτυξης αυτού του τομέα, κύριε Λάπα, σύμφωνα με την εμπειρία και με τη γνώση του χώρου γενικότερα? Για μένα είναι απεριόριστα και εξαρτάται πάντα από το πόσο καθένας την αρχική ιδέα τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, τα υδροπλάνα, πώς θα μπορούσε να τα ενσωματώσει καλύτερα ανάλογα με τα γεωγραφικά του πλεονεκτήματα. Δηλαδή πώς? Είπαμε προηγουμένως για τη σύνδεση γενικά της χώρας εσωτερικά. Ένα άλλο μεγάλο, μια πάρα πολύ καλή κατεύθυνση θα μπορούσε να δοθεί στο να συνδέσουμε τη χώρα με άλλες χώρες, γειτονικές χώρες.
Με τα Βαλκάνια, με την Τουρκία. Με τα Βαλκάνια, Κύπρος, με την Κύπρο, με την Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε, γιατί και αυτές είναι χώρες, με την Αίγυπτο. Η Κρήτη μπορεί, και η Ρόδος, μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν. Εδώ όμως επισύρχονται και άλλοι παράγοντες. Τώρα, πολύ εναέρια κίνηση με Τουρκία, δεν ξέρω. Δεν τίθεται και άλλα ζητήματα εξωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και όλα αυτά. Οι Τούρκοι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί έτσι κι αλλιώς πετάνε αεροσκάφη, είναι επιβατικά αεροσκάφη, είναι πολιτικά αεροσκάφη. Όπως πετάνε τα υπόλοιπα πολιτικά αεροσκάφη, θα πετάνε και εκεί, αλλά θα δίνουν κάποια διέξοδο. Και ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι με τα πλοία, ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση τουριστών Τούρκων που έρχονται σε ελληνικά νησιά και το αντίστροφο. Γιατί να μην δώσουμε αυτή την ευκαιρία με τα υδροπλάνα και να εκμεταλλευτούμε και δικούς τους, γιατί και η Τουρκία είναι μια μεγάλη, είναι χώρο που προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών, γιατί να μην συνεργαστούμε με αυτούς και να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επιπλέον, να δώσουμε μια επιπλέον επιλογή στους τουρίστες να κάνουν κάτι πιο συνδεδεμένο. Αυτό γίνεται με επιτυχία αλλού. Ποιο παράδειγμα θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για παράδειγμα? Ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα είναι η Κροατία. Η Κροατία που δεν έχει νησιά, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή που σίγουρα δεν είναι δύσκολο να μετακινηθούν απλά πηγαίνοντας παράλληλα με τα αυτοκίνητα στις ακτογραμμές με πλοιάρια. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιηθεί και έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο υδροπλάνων. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό, κάπου που εμείς θα έπρεπε, εμείς, εγώ για τη χώρα μου θέλω να είναι ένας χώρος που να δίνει το παράδειγμα τουλάχιστον στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Θέλω να είμαστε συνέχεια μπροστά και να μας ακολουθούν. Είναι κάτι στο οποίο και εκεί χάσαμε. Χάσαμε την πρωτοπορία και έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε τη δυνατότητα. Προλαβαίνουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Αν δουλέψουμε όλοι μαζί και αν δημιουργήσουμε μια συναντήληψη και αν όλοι σκεφτούμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τη χώρα για να επιβιώσουμε, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως και με το θέμα των χειριστών, έχουμε όλες τις βασικές προποθέσεις, υπάρχουν. Αλλά αυτές μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι μια πραγματικότητα και μια, ίσως και αυτό να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι μεγαλώνουμε σε έναν χώρο που είναι τόσο ευνοϊκός και έχει τόσες πολλές ευνοϊκές προποθέσεις, να μας κάνει να τα θεωρούμε. Να εφησυχάζουμε. Ναι, και όλα αυτά να τα θεωρούμε δεδομένα. Αλλά τα αεροπλάνα μπορούν να συνδέσουν τη χώρα με άλλες χώρες. Και ένα άλλο, φαντάζομαι, μια πάρα πολύ μεγάλη συμβολή της χώρας στα υδροπλάνα, κατεύθυνση, θα μπορούσε να είναι η εκπαίδευση των χειριστών σε υδροπλάνο. Γιατί τόσο ήσυχες... Είναι ειδική εκπαίδευση, έτσι. Ειδική εκπαίδευση, τόσο ήσυχες θάλασσες και τόσο καλό καιρό και τόσο πολλές λίμνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος σε ένα τόσο μικρό γεωγραφικό, σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή. Είναι γι' αυτό αντίστοιχα. Και βλέπετε πώς συνδέονται όλα. Κύριε Λάπα, ο μεγάλος καημός σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια λογικά είναι η λέξη κλειδί, είναι η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που είναι επιθυμητή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά η οποία όλο και αναμένεται και δεν έρχεται, καθυστερεί. Στον τομέα της αεροπλοείας, ενδεχομένως και της κατασκευής αεροσκαφών, θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα ως χώρα? Κάνουμε ήδη πράγματα. Και είναι κάτι, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η οποία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, με την πάροδο των ετών και έχοντας φτιαχτεί, έχοντας δημιουργηθεί στη δεκαετία του 70 πρωτίστως για να υποστηρίζει την πολεμική αεροπορία, όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων, έχει καταφέρει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια, ώστε να προσελκύσει και κάποιες επιπλέον κατασκευές. Αν πάτε στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, θα δείτε ότι έχει τη δυνατότητα και κατασκευάζει ακόμα και κεντρικό τμήμα της Attractor του F-16. Κατασκευάζει τμήματα από μεγάλα αεροσκάφη, από διεθνείς συμπαραγωγές που υπάρχουν. Η όλη αεροπορική βιομηχανία λειτουργεί στο μοντέλο του subcontracting. Ξεκινάμε ένα πάρα πολύ μεγάλο, ένα καινούργιο αεροσκάφος, το σπάμε σε μικρά κομματάκια και βλέπουμε ποιοι μπορούν στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, να δραστηριοποιηθούν και να τα κατασκευάσουν. Και μετά, με ένα κεντρικό σχεδιασμό, όλα αυτά μαζεύονται σε μια τελική γραμμή συναρμολόγησης και γίνεται η τελική συναρμολόγηση. Εμείς, η ΑΒ το κάνει. Τώρα που είπατε F-16, αλήθεια,
συζητήθηκε πολύ εκτενώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, καλώς κάναμε που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της, του εξυγχρονισμού τους με αυτό το διόλου αμεληταίο ποσό. Για μένα, ναι, είναι μια κίνηση που πρέπει να γίνει. Πρέπει να αναβαθμιστούν τα αεροσκάφη, αν και γνωρίζω ότι είναι μια κίνηση που έχει καθυστερήσει αρκετά. Απλά θεωρώ ότι είναι επιβλημένη, γιατί κάθε αεροπορική πλατφόρμα, είτε είναι μαχητικό, είτε είναι μεταφορικό αεροσκάφος, ανεξαρτήτως τύπου, για να μπορείς να την αξιοποιήσεις στο μέγιστο βαθμό και να έχεις όλα τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Πρέπει διαρκώς να εξυγχρονίζεται και να αναβαθμίζεται. Πρέπει διαρκώς. Είναι όρος αυτός. Ναι, είναι όρος απαράβοντος, γιατί αν δεν το κάνεις, θεωρητικά έχεις μια πλατφόρμα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε περιβάλλον σύγχρονο μάχης. Άρα για μένα, και επειδή το άλλο δεδομένο με τα 16 είναι ότι είναι η ραχοκοκαλιά των μαχητικών μας. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος αεροσκαφών που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει, είναι μονόδρομος να αναβαθμιστούν και να μπορούν να τα επεξέλθουν σε σύγχρονα πεδία, σύγχρονες καταστάσεις μάχης. Και επειδή έχει αναφερθεί, μπορεί μεγάλο μέρος αυτής της αναβάθμισης να το αναλάβει η χώρα. Σίγουρα. Σίγουρα μπορεί, γιατί ήδη το έχει κάνει και στο παρελθόν. Η πολεμική αεροπορία έχει αναβαθμίσει, παραδείγματος χάρη, όλα τα αεροσκάφη δομικά στην ΑΒΑ, τον καιρό που ήμουν ακόμα αφήτη σχολικάρων. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει τεχνογνωσία. Είχε τύχει και είχα δει στην πράξη να δω πώς γίνεται αυτή η δομική αναβάθμιση. Η ΑΒΑ έχει αναβαθμίσει και έχει κάνει αρκετές αναβαθμίσεις και δομικές ως επιτοπλίστων και σε όλο τον αμερικάνικο στόλο F-16 που είναι σταθερμένο στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει υποδομή, υπάρχει το know-how, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων εκεί στη Μερασιά, το ποιες προτεραιότητες θα δοθούν. Πάντως, σε αυτό το μέλλον μπορεί η χώρα, αν όχι να πρωταγωνιστήσει, σίγουρα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Όπως το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, η αεροπορική βιομηχανία είναι ένας χώρος πολύ μεγάλης υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα πάντα όσα έχουν να κάνουν με την κατασκευή και την πιστοποίηση και τη χρήση των αεροσκάφους συμπαρασύρουν μαζί τους πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Είναι ένας οπότε αυτό, η αεροπορική βιομηχανία είναι ένας τομέας που μπορεί κάθε χώρα να δραστηριοποιηθεί για να κάνει το κάτι παραπάνω και να πάει σε ένα επόμενο επίπεδο τεχνολογικά. Και βλέπετε, δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες κρατές χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλες κρατές αεροπορικές βιομηχανίες και πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε σε κατασκευή πάρα πολύ μεγάλων συγκροτημάτων. Αν και υπήρχαν κάποια σχέδια πιο παλιά, υπήρχε και κάποια περίοδο που η πολεμική αεροπορία προσπαθούσε να σκεφτόταν να αποκτήσει ένα καινούριο τύπο εκπαιδευτικό αεροσκάφους. Υπήρξε τότε μια προσφορά από την British Aerospace να φτιαχτεί μια τελική γραμμή συναρμολόγησης του Hawk στην Ελλάδα. Θα ήταν για μένα μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Δεν προχώρησε και διάφορους λόγους, έτσι κι αλλιώς, που έχουν να κάνουν με άλλα, καταλαβαίνετε, με αποφάσεις που παίρνουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά σίγουρα, επειδή εμείς είμαστε μια μικρή χώρα που δεν μπορούμε να μπούμε σε παραγωγή μεγάλων συγκροτημάτων, μπορούμε να επενδύσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πραγματάκια σε παραγωγή μικρότερων εξαρτημάτων, αλλά και σε θέματα software που χρειάζονται και συστημάτων ηλεκτρονικών, που εκεί κι αν είναι πάρα πολύ μεγάλη υψηλή προστιθέμενη αξία και η τεχνολογία, και εκεί δεν χρειάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις, μεγάλες γραμμές παραγωγής, χιλιάδες άνθρωποι να δουλεύουν και μαζί συνυπηκορούμενοι από ρομπότ βέβαια για να φτιάξουν μια μεγάλη κατασκευή. Απαιτεί όμως δεξιότητες που εμείς εδώ τις έχουμε, γιατί έχουμε ένα τεράστιο τμήμα, μεγάλο μέρος των νέων παιδιών στην Ελλάδα που έχουν επιτυχία, έχουν γνώσεις, γι' αυτό αυτοί έχουν γεννηθεί έτσι κι αλλιώς και θεωρούν πάρα πολύ δεδομένο τα πάντα να γίνονται ψηφιακά και η επικοινωνία να γίνεται σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο. Αλήθεια, ένα
ένας μεγάλο ζήτημα είναι το γεγονός ότι φεύγουν εξειδικευμένοι άνθρωποι στο εξωτερικό, όπως εσείς για παράδειγμα. Βλέπετε αυτή τη διαδικασία τελικά σε βάθος χρόνου, στα σίγουρα χάνουμε πράγματα, μπορούμε να κερδίσουμε και πράγματα όμως. Βέβαια. Θα μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα αν αυτό το δυναμικό. Αν μέρος αυτού του δυναμικού μπορέσει να επιστρέψει. Ναι. Και θα έλεγα μια κρίσιμη μάζα. Ένα, θα έλεγα, καλό, μεγάλο μέρος. Αυτό είναι το στοίχημα. Αν μπορέσει η χώρα να διαγνώσει τον κίνδυνο, γιατί για μένα αυτό είναι ένας εθνικός κίνδυνος. Γιατί βλέπετε ότι γίνονται μετακινήσεις πληθυσμών, βλέπετε ποιο κόσμο χάνει η χώρα και ποιο κόσμο δέχεται. Αυτό σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσει ερωτηματικά και προβλήματα σε θέματα εθνικής ασφάλειας για μένα. Άρα η χώρα πρέπει να διαγνώσει έγκαιρα τον κίνδυνο, πρέπει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ άμεσα το θέμα της υπογεννητικότητας, πρέπει να δώσει πάρα πολλά κίνητρα στο να γεννηθούν παιδιά και βέβαια να οργανωθεί η χώρα έτσι ώστε να αναπτυχθεί για να προσελκύσει και εμένα. Εγώ θα ήθελα, αν θα βλέπω ότι στη χώρα υπάρχουν κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες, να επιστρέψω και να κάνω τη δικιά μου εταιρεία. Υπάρχουν πολλές ιδέες ή να δουλέψω κάποια ιδέα που θα έχω με άλλους γνωστούς μου, φίλους, με την οικογένειά μου, με τα νύψια μου, παραδείγματος χάρη, που μεγαλώνουν και αυτά σε μια χώρα που τους δημιουργεί πάρα πολλούς περιορισμούς στο να σπουδάσουν και να κάνουν κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανα εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι αν διαγνώσουμε τον κίνδυνο και πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί η χώρα, θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε το συζητάκι με πολύ κόσμο στο Κάρντιφ. Γιατί το οποίο έχει γίνει και πλέον, και αυτό έχει μια τεράστια ελληνική παροικία. Πολλοί κόσμοι θα επέστρεφε στη χώρα έχοντας όχι κάποιους υψηλούς μισθούς. Οι υψηλοί μισθοί θα έρθουν. Η ανάπτυξη θα τους φέρει. Αλλά κάποιες καλύτερες συνθήκες εργασίας και μια καλύτερη εξυπηρέτηση. Και μια προοπτική. Και θα έλεγα και μια καλύτερη εξυπηρέτηση του κράτους, του πολίτη από το κράτος. Στην αυτή την επικοινωνία που έχει ο καθένας, όπως και εγώ όταν πήγα εκεί, που δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα δεν έχω πάει σε καμιά δημόσια υπηρεσία εκεί. Τρία χρόνια και δεν πήγατε. Ναι, ενώ έχω αριθμό ασφάλισης, έχω τα πάντα, δεν χρειάστηκε, τα έχω κάνει όλα online. Ό,τι χρειάστηκε, μπήκα στο ίντερνετ ή πήραν τηλέφωνο κάποιους εκεί, ανθρώπους του Πανεπιστημίου που με καθοδήγησαν. Αυτό αν αλλάξει, μπορεί να προσελκύσει κόσμο και μπορεί το να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέες μικρές επιχειρήσεις να φτιαχτούν με χαμηλή φορολογία, σίγουρα θα προσελκύσει αρκετό κόσμο πίσω. Υπάρχουν δυνατότητες, βέβαια όλοι μιλάμε γι' αυτό συνέχεια. Αλλά ελάχιστα γίνονται. Ναι. Και αυτό είναι ίσως και το μεγάλο μας πρόβλημα. Η Σάφρον είναι από την Ουαλία, είναι 22 χρονών και ασχολείται με τη μηχανική. Μηχανικός αεροσκαφών και όχι μόνο. Πώς αποφάσισες να σπουδάσεις αεροναυπηγική? Ο πατέρας μου δούλευε πάντα στην αεροπορική βιομηχανία, οπότε ήταν κάτι για το οποίο πάντα συζητούσαμε στο σπίτι και πάντα με διέφερε σαν αντικείμενο. What's your biggest dream? Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο? To become. Με το που αποφοιτήσω θα έχω ένα πτυχίο αεροναυπηγού και μετά θα ήθελα να ξεκινήσω να εργάζομαι και να εξελιχθώ σε μια εταιρεία του χώρου. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της αεροναυπηγικής και της γενικής μηχανολογίας? Engineering at all. Ο αεροναυπηγός ασχολείται με υπτάμενες μηχανές, ενώ ταυτόχρονα έχει και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ασχοληθεί και με κλασικά αντικείμενα μηχανολόγου. Πέρσι είχες μία εμπειρία δουλεύοντας για την General Electric. Πώς ήταν αυτή σου η εμπειρία? What was that experience? Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία να δουλέψω για ένα χρόνο στην General Electric, καθώς σπούδαζα, και να δουλέψω σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Στη διάρκεια της εργασίας μου εκεί δούλεψα σαν μηχανικός στην ομάδα μηχανικών προϊόντων, συγκεκριμένα στο τμήμα συντήρησης και
και επισκευών κινητήρων αεροσκαφών. Κάθε φορά που θα ερχόταν ένας αεροπορικός κινητήρας στο τμήμα μας, κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, θα αναλύαμε την υφιστάμενη φθορά των εξαρτημάτων του και θα καθορίζαμε τις επιμέρους επισκευές ή και αντικαταστάσεις που θα έπρεπε να γίνουν. Ταυτόχρονα θα ενημερώναμε και την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία για τα ευρήματα και τον τρόπο αποκατάστασής τους. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και τη συνδέω και με το θέμα της πτυχιακής εργασίας που θα πρέπει να υποβάλω φέτος για να αποφοιτήσω. Τι περιμένεις να πάρεις από αυτή σου την εμπειρία? Περιμένω με ανυπομονησία να πετάξω με το αεροσκάφος Diamond DA-40 και να μελετήσω με τους συμφοιτητές μου τα χαρακτηριστικά ευστάθειάς του. Θα είναι η πρώτη σου πτήση? Ναι, η πρώτη φορά. Έχουμε εξομοιώσει ήδη στην εξομοιωτή μας στο Πανεπιστήμιο την πτήση δοκιμής που θα πάρω μέρος σε λίγο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ πραγματικής πτήσης και εξομοίωσης. Θα χρειαστεί βέβαια να κάνουμε και κάποια μικρή εξάσκηση για να δούμε τα αντίστοιχα φαινόμενα και σε μια πραγματική πτήση. Η ικανότητα να πετάς στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο καιρός είναι πολύ πιο προβλέψιμος εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Ουαλία και αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ.